του πανελληνίου ρεκόρ σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες Κώστας Δουβαλίδης της Ένωσης Ανθρωπή του Ερτινιάκου. Στον ένα το
200 μέτρα γυναικών και 2 γυναικών. Τελικό στα 400 μέτρα γυναικών και 2 γυναικών. Στον τέταρτο διάδρομο, αφηνή δερμένη του αθλητικού ομίλου μεγάλου. Τα στοιχεία για τις αθλήτριες μετέχουν στο τελικό βλέπετε και στον πίνακα που βρίσκεται πιο κοντά στην εκκίνηση των 100 μέτρων.
βρίσκεται στο πίνακα, στον ηλεκτρονικό πίνακα που βρίσκεται κοντά στο αγγλικό τόπο. Προσοχή παρακαλώ, τελευταία ειδοποίηση για τον κάτοχο του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΡΕΖ 2703 να το μετακινήσει επιγόντως γιατί εμποδίζει. Επαναλαμβάνω τον αριθμό κυκλοφορίας ΡΕΖ 2703. Στο άλμα επικοντρόλ των γυναικών, ο πύχης έχει πάει στα 3,95, στο άλμα εσύλλου των ανδρών στα 2,10. Στα 3,95 θα επιχειρήσει προσπάθεια Εντωνία Καταπατζή του Εθνικού Αλεξανδρούπολης.
εξακολουθεί να προηγείται βέβαια με μεγάλη διαφορά ο Ανδρέας Δημητράκης του Αθηνικού Ομίλου Λασιθίου. Στην καλή σειρά στα 1500 μέτρα ανδρών και 2 ανδρών. Καλά, πάμε!
στις τρεις πρώτες νικήτριες νέων γυναικών στον δρόμο των 400 μέτρων. Μεταξύ τερματίζει η Αθηνά Κορή, η πρώτη στο παρελθόν των γυναικών και νέων γυναικών στο 2000. Σπάει το πράγμα των 10 λεπτών, 9:59:96. Επίσημη επίδοση και ατομικό ρεκόρ. Τρίτη Πανελληνιονίκης, Μαρία Πετρίδου, Οφ Κασέρες. Δεύτερη Πανελληνιονίκης, Ευθυμία Γαβαλά, της Ολυμπιάδας Κομωτινής. Και πρώτη Πανελληνιονίκης, Άγυρο Πιντή, του ΠΑΟ. Επίδοση 54-75. Ο πήγης στο άνομα επίκοντα των γυναικών βρίσκεται στα 4:30. Είδαμε μια προσπάθεια δυστυχώς αποτυχημένη για την κάτω από το πανελληνίο ρεκόρ την κόρη Γιακοπούλου του αθλητικού ομίλου Μεγάλου. Στο άνομα Ισβίκος, τέταρτη προσπάθεια πλέον, Κατερίνα Βέργου, γυμναστικό συλλογοβόλ. Ξεκίνησαν οι αθλήτρες για την πρώτη τελική σειρά στα 1500 μέτρα των γυναικών. Τα στοιχεία των αθλητριών που μετέχουν σε αυτή τη σειρά βλέπετε στον ηλεκτρονικό πίνακα που βρίσκεται κοντά στο άλμα επικόντο. Εν τω μεταξύ ο πίνακας στα 2 μέτρα και 31 εκατοστά. Για τον παγκόσμιο πρωταθλητή σε κλειστό στίβο, πριν από λίγους μήνες στην Κωνσταντινούπολη, Δημήτρη Χοντροκούκη του Ολυμπιακού Πειραιά. Ο πήχης εδώ μεταξύ στο άλμα επικοντό είναι στα 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Για τη Στέλλα Ιρολεδάκη του Ελευθέριου Βενιζελουμένια. Τρίτος νικητής, Δημήτρης Γράβαλος του Άρη Θεσσαλονίκης. Δεύτερος, Πέτρος Κυριακίδης του Ολυμπιακού Πειραιά. Και πρώτος Πανελληνιονίκης, Τηλέμαχος Ρούτας, Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Επίδοση 46-58. Εν τω μεταξύ και η Νίκο Κυριακοπούλου του Αθλητικού Ομίλου Μεγάρων, 94 μέτρα και 40 στο άνομα επικοντό. Και ερχόμαστε τώρα στην επόμενη απονομή, στους τρεις πρώτους νικητές του δρόμου των 400 μέτρων νέων ανδρών. Και στο άρμα εις ύψος, δεύτερη προσπάθεια, Δημήτρης Χοντροκούκης, στο 2:31. Τρίτος νικητής, Κωνσταντίνος Μουράτης, του Πήγασου Λάρισσας. Δεύτερος, Γιώργος Σωτηρόπουλος, Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Ανατολή Νέας Ιωνίας. Και πρώτος Πανελληνιονίκης, Αθανάσιος Χατζη Δημητρίου του ΠΑΟ. Ενώ τερματίζουν οι αθλήτριες από την που έλαβαν μέρος στην πρώτη τελική σειρά με τις λιγότερο καλύτερες επιδόσεις στα 1500 μέτρα των γυναικών, αποτελέσματα στα 1500 μέτρα των ανδρών στην δεύτερη τελική σειρά. Πρώτος Ανδρέας Δημητράκης, αθλητικό ομίλου Ρασιδίου, 3:41:77, ατομικό ρεκόρ. Δεύτερος Κώστας Γελαούζος Σάικ, 3:56:28. Τρίτος Μανώλης Μουστάκας του Ολυμπιακού Πειραιά, 3:56:73. Thank you.
γυναικών ο Φίλης τοποθετήθηκε από τις κρυφές στα 4 μέτρα και 50 εκατοστά. Για την κυρίση προσπάθεια, η Στέλλα Ιωαννιδάκη του Ελευθέριου Βενιζέλου Γαλλίνα. 4.50 είναι το όριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες, το υψηλό. Το δρόμο των 1.205 γυναικών έχει ξεχωρίσει Μαρία Χλάδου του Ολυμπιακού Πειραιά αγωνίζοντας στον αριθμό 293. Οι εκπρόσωποι των σωματείων παρακαλούνται να πάνε στην αίθουσα κρίσης για την κλήρωση της αεροδρομίας 4 και 100 μέτρα ανδρών και γυναικών. Παραλαμβάνω, κλήρωση αεροδρομίες 4 και 100 μέτρα ανδρών και γυναικών στην αίθουσα κρίσης και τους εκπροσώπους των σωματείων. Τελική ευθεία για τη Μαρία Κλάτου. Προηγείται στα 1.500 μέτρα. Φτάνει η Ελένη Θεοδωρακοπούλου της ΑΕΚ. Κλάδου και Θεοδωρακοπούλου. 4.20 και 19.